Πριν πάμε στις μειώσεις του ρεύματος, πότε θα έχουμε το φυσικό αέριο και όλα αυτά, υπάρχει μια εξέλιξη που αφορά τα απεργιακά μέτρα του επιστημονικού προσωπικού της ΑΕΚ. Έχετε ενημέρωση, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, είμαστε σε συνεχή διαβούλευση μαζί με όλες τις συντεχνίες. Υπάρχουν 4 συντεχνίες στην ΑΕΚ, με τις 3 έχουμε καταλήξει. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια να καταλήξουμε και με την συντεχνία του επιστημονικού προσωπικού. Το θέμα, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, αφορά τον εξορθολογισμό της οργανικής δομής της αρχής ηλεκτρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάρει την απόφαση και με υποδείξεις της ΡΑΕΚ και της Πολιτείας για μείωση του προσωπικού σε 5 χρόνια κατά 10%, δηλαδή 2% των χρόνων. Αυτό θα το εφαρμόσουμε. Θα το εφαρμόσουμε σε ολόκληρη την πυραμίδα της αρχής ηλεκτρισμού. Δεν κάνουμε εμείς διάκριση σε κανέναν από τους υπαλλήλους. Δεν κάνουμε διάκριση στο επιστημονικό προσωπικό. Απλώς έτυχε να ξεκινήσει αυτή η αναδιοργάνωση από την ηγετική πυραμίδα, να το πούμε. Δεν σημαίνει όμως ότι περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό. Άρα είναι μια γενικότερη πολιτική σε μια προσπάθεια να μειώσετε και τα λειτουργικά έξοδα και να πέσει το κόστος της αρχής. Ναι, ασφαλώς, και αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει και οι εργαζόμενοι, τους το υποδείξαμε. Είναι συμφωνία, αυτό βέβαια πρέπει να γίνει οργανωμένα και όχι αυθαίρετα, και γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, όπως ανέφερα και προηγουμένως, με τις 3 συντεχνίες, και προσπαθούμε να εμπλέξουμε σε αυτήν τη διαδικασία και την 4η συντεχνία του επιστημονικού προσωπικού. Μάλιστα, πάμε τώρα στο θέμα που αφορά τους καταναλωτές. Με τα δεδομένα που έχετε ενώπιον σας, κύριε Θράσου, και αυτά που αναμένετε να γίνουν, πότε θα μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος? Τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας και είναι βεβαίο, είναι ότι η αρχή ηλεκτρισμού εργάζεται πυρετοδός για να θέσει σε λειτουργία τις μονάδες του Βασιλικού μετά από την καταστροφή που έχουν υποστεί. Αυτό θα γίνει σταδιακά από το ερχόμενο καλοκαίρι και πριν το τέλος του ερχόμενου χρόνου, και αναμένεται ότι το 6,96% που έχει επιβληθεί στους καταναλωτές θα σταματήσει να μπαίνει στα τιμολόγια της αρχής ηλεκτρισμού. Από εκεί και πέρα... Πότε θα σταματήσει? Το επόμενο καλοκαίρι? Όχι, πριν από το επόμενο καλοκαίρι. Όχι το επόμενο καλοκαίρι. Όχι το 2012, το 2013. Όχι, τέλος του χρόνου ή αρχές του 2013. Μάλιστα. Από φυσικό αέριο, εκτός από το δικό μας, που σήμερα ακούσαμε ότι τελικά το αναμένουμε το 2016 και όχι το 2015. Από άλλη πηγή, πότε μπορούμε να έχουμε φυσικό αέριο? Εάν έχουμε διαβεβαίωση ότι το δικό μας φυσικό αέριο θα είναι στην Κύπρο το 2016, δεν υπάρχουν περιθώρια για να εισαχθεί με άλλον τρόπο, για τον λόγο ότι οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισάξουν, είτε υπομορφήν πιεσμένου είτε υπομορφήν υγροποιημένου φυσικού αερίου, ζητούν ένα συμβόλαιο τουλάχιστον 5 χρόνων. Και η άφιξη του φυσικού αερίου υπό αυτήν τη μορφή δεν αναμένεται να είναι πιο νωρίς από 2 χρόνια. Άρα 2 συν 5, 7 χρόνια σημαίνει θα πάμε το 18-19. Αν έχουμε το δικό μας το 16, είναι ανέφικτη η συμφωνία με άλλες υπαλλακτικές λύσεις. Γι' αυτό φαίνεται ότι, και άκουσα τις δηλώσεις προηγουμένως της Υπουργού, μάλιστα, φαίνεται ότι τελικά θα καταλήξουμε στο δικό μας, και είναι και προτιμητέον, διότι το δικό μας θα είναι και πιο φτηνό από το εισαγόμενο. Αλλά όλο αυτό που λέγαμε, ότι το φυσικό αέριο θα μας σώσει ίσως και πριν από το 2015, δεν μπορούμε να το πράξουμε. Δεν συμφέρει στις εταιρείες να συνάψουν τέτοιου είδους συμφωνίες. Αναμένουμε το φυσικό αέριο το δικό μας και αναμένουμε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών στο Μαρί. Μάλιστα. Αυτά θα μας σώσουν. Τίποτε άλλο στα σκαριά, κάποια μείωση του ΦΠΑ, όλο αυτό που ακούγεται τελευταία? Εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα, κύριε Νικήτα, να μειώσουμε ή να αυξήσουμε το ΦΠΑ. Είναι αρμοδιότητα άλλων
θεσμικών οργάνων του κράτους. Εμείς θα χαιρετήσουμε οποιοδήποτε τρόπο που θα εξευρεθεί για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος και αντιλαμβανόμαστε τη δυσφορία των καταναλωτών και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε για να γίνει αυτό εφικτό. Μάλιστα, είμαστε εδώ, αναμένουν και οι καταναλωτές να πληρώνουν λιγότερους λογαριασμούς ρεύματος, γιατί όταν βλέπουν απ' έξω ότι είναι από την αρχή ηλεκτρισμού ο λογαριασμός, μέχρι να τον ανοίξουν επικρατεί ένα μικρός πανικός. Σας το έχουμε μεταφέρει, κύριε Θράσου? Ασφαλώς, διότι και εμείς παίρνουμε λογαριασμούς, κύριε Νικήτα, δεν είναι μόνο οι υπόλοιποι, και έχουμε τα ίδια συναισθήματα και συμπάσχουμε μαζί τους. Είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, με άλλα θεσμικά όργανα του κράτους, τη ΡΑΕΚ, τη ΔΕΦΑ, την κυβέρνηση, την Βουλή, να συνεργαστούμε για να βρούμε οποιουσδήποτε τρόπους για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Είμαστε εδώ, αναμένουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Θράσου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Με αφορμή